Είναι κάτι σοβαρό. Η κυρία είναι αμνήμων που βρήκαμε να τριγυρνάει μόνη στην πλατεία των Λιονταριών. Πού είμαστε, πού είμαστε. Ήταν μια εκδήλωση που άγγιξε πολλούς και σίγουρα αφορά ακόμη περισσότερους. Το Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με τους ειδικούς, πλήττει κάθε χρόνο όλο ένα και περισσότερο αριθμό ανθρώπων. Σε μια μελέτη που κάναμε και εμείς εδώ στην Κρήτη, στον ομό Ηρακλείου, βρήκαμε ότι στους ανθρώπους σαν των 60 που επισκέπτονται τα κέντρα υγείας στον ομό Ηρακλείου, η συχνότητα είναι περίπου 10%. Οπότε μιλάμε για πολύ μεγάλα νούμερα. Τι είναι όμως αυτό που καθορίζει την εξέλιξη της νόσου? Μπορεί να υπάρξει πρόληψη? Και οι ασθενείς σε τι ποσοστό μπορούν να εξασφαλίσουν μια ασφαλή, λειτουργική και ποιοτική καθημερινότητα? Έχει να κάνει και με τον τύπο της άνοιας. Η Αλτσχάιμερ, ας πούμε, έχει μια πρόγνωση, ας πούμε, 7 ετία με το 10 ετία, 13 χρόνια. Πρόληψη μπορεί να γίνει? Πρόληψη, δυστυχώς δεν ξέρουμε τι παθογένεια της νόσου και δεν μπορούμε να προτείνουμε πρόληψη. Φαίνεται στις μορφές τουλάχιστον που σχετίζονται με αγγειακά κεφαλικά επεισόδια, όπως είναι οι αγγειακές άνοιες, έχουν να κάνουν με τους προεδρευτικούς παράγοντες των αγγειακών νοσημάτων, δηλαδή υπέρταση, υπερλιπιδεμία, βάρος σώματος, στρες, καθιστική ζωή. Αυτά μπορούμε να τα προλάβουμε. Ακόμα είναι ταμπού, δεν εκφράζεται πολλοί κόσμος, αλλά εμείς οφείλουμε να κάνουμε σωστή ενημέρωση, γιατί η ενημέρωση είναι. Δεν χρειάζεται μόνο η αγάπη και η υπομονή που συστήνομαι, χρειάζεται και γνώση. Στη συντριπτική πλειοψηφία τους, οι ασθενείς με κάποια μορφή άνοια φροντίζονται στο σπίτι από τα μέλη των οικογενειών τους. Έτσι, η νόσος μοιραία δεν πλήττει μόνο τον ασθενή, αλλά και όλη την οικογένεια που πάσχει μαζί του. Όπως ακριβώς συνέβη στην περίπτωση της ψυχολόγου Μαρίας Βολιαντοπούλου, η οποία μετέτρεψε το προσωπικό της βίωμα ως φροντιστής σε κινηματογραφική ταινία με τίτλο «Για θύμισέ μου». Όταν το βίωσα αυτό μέσα στην οικογένειά μου, είπα ότι ίσως είμαι η μόνη που το έχω βιώσει, γιατί ήταν πολύ άσχημο, πολύ ψυχοφθόρο. Με το να βγαίνεις έξω και να δημιουργείς μια άλλη σχέση με τους ανθρώπους, πόσο μάλλον και μετά με την ταινία, βλέπεις ότι όλο και περισσότερα άτομα έρχονται στην επιφάνεια ως φροντιστές. Και είναι φυσικά και το πιο δύσκολο κομμάτι το να είσαι φροντιστής, γενικά, σε όλη την έκβασή του. Οπότε, ναι, είπαμε ότι αυτό θα το αφιερώσουμε στους φροντιστές έτσι κι αλλιώς, και την ημερίδα και την ταινία, γιατί και αυτούς είναι που πρέπει να θυμόμαστε. Θέλετε να μου πείτε το όνομά σας? Γνωρίζετε τι είναι το Αλτσχάιμερ? Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο, μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή, γιατί σε βάζει αναγκαστικά σε ένα δρόμο όταν πρέπει να φέρεις το θέμα αυτό σε εικόνες, να το καταλάβει ο κόσμος και να το δει. Σε φέρνεις σε ένα δρόμο που πρέπει να ψάξεις, πρέπει να μάθεις, πρέπει να μπεις μέσα σε αυτό για να μπορείς να το αποδώσεις. Η ταινία είναι μια εθελοντική προσπάθεια που ολοκληρώθηκε αισίως στα τέλη του περασμένου Απριλίου, με τη σύμπραξη περισσότερων από 80 συντελεστών. Στο πλευρό των πρωταγωνιστών βρέθηκαν καταξιωμένοι ηθοποιοί όπως ο Γιώργος Κιμούλης, η Κάρμεν Ρουγκέρι, ο Γιάννης Ζουγανέλης, Κώστας Αποστολάκης και ο Γιώργος Χρανιώτης, οι οποίοι συνέδραμαν αφιλοκερδώς με την πολύτιμη πείρα τους σε ένα εγχείρημα το οποίο και οι ίδιοι πίστεψαν πολύ. Η συνεργασία και η επαφή σου με ονόματα και με ανθρώπους έμπειρους του χώρου, τι σου άφησε? Μεγάλη τιμή που τόσο μεγάλα ονόματα με εμπιστεύτηκαν τις οδηγίες μου, ώστε να βγουν οι σκηνές έτσι όπως πρέπει. Είναι ωραίο να ξεκινάς αρχικά από το μηδέν. Δηλαδή να μην ανεβαίνεις την ανηφόρα εύκολα. Εμένα αυτό με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί φτάσαμε στο 10 και το φτάσαμε με την αξία μας. Η επίσημη προβολή της ταινίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ στο κίνημα το Θέατρο Αστόρια. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν σε εταιρείες Αλτσχάιμερ στην Ελλάδα.